Η εξέλιξη για αναστολή από την 1η Σεπτέμβρη των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί έχει πυροδοτήσει εντονότατες αντιδράσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Είδαμε ήδη και παραστάσεις διαμαρτυρίας την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και επιστολές από το σύνολο των νοσοκομείων της Κρήτης. Θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Κύριε Βρύσαλη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό μας δελτίο. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Δασκαλάκη. Και παρά το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι είχε διαρρεύσει μία πληροφορία ότι ενδεχομένως να δινόταν μία μικρή παράταση στο κομμάτι των αναστολών, φαίνεται ότι αυτή δεν δόθηκε, γιατί ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κοντοζαμάνης, στην απογευματινή ενημέρωση ήταν ξεκάθαρος. Από 1η Σεπτέμβρη, δηλαδή από μεθαύριο, ουσιαστικά η ανεμβολία στη υγειονομική πρέπει να απομακρυνθούν από την εργασία τους. Θέλω καταρχήν το πρώτο σχόλιο σας, γιατί και τις προηγούμενες εβδομάδες, παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ μέσα από το δελτίο ειδήσεων της Crete TV, υπογραμμίζατε το πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί αυτή τη στιγμή στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Κύριε Δασκαλάκη, η κυβέρνηση επιμένει στην επικίνδυνη πολιτική των απολύσεων και των αναστολών στα νοσηλευτικά ιδρύματα εν μέσω τέταρτου κύματος πανδημίας. Έχει σοβαρές ευθύνες και αναλαμβάνει τις ευθύνες της το τι θα γίνει από την 1η του Σεπτέμβρη. Εμείς σαν υγειονομικοί και στο νησί μας αλλά και πανελλαδικά το χρέος μας το κάνουμε καθημερινά, έχουμε εκφράσει την αλληλεγγύη μας στον ελληνικό λαό, έχουμε εμβολιαστεί πάνω από το 90%, είμαστε από τις επαγγελματικές ομάδες που έχει, αν θέλετε, αποκτήσει ανοσία, τείχος ανοσίας μέσα στα νοσοκομεία και μιλώντας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πάνω από το 95%. Ως εκ τούτου, το ζήτημα, αν θέλετε, της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους υγειονομικούς, η κυβέρνηση το επαναφέρει και το ξαναβάζει πάλι σε συζήτηση και επιμένει, γιατί θέλει να κρύψει τις δικές της ευθύνες, γιατί 18 μήνες μετά ούτε έχει στελεχώσει τα νοσοκομεία με μόνιμο προσωπικό, ήδη συγχωνεύει κλινικές στα νοσοκομεία για να δημιουργηθούν κλινικές COVID. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας για τα απλά περιστατικά δεν επαρκούν και ταυτόχρονα η λίστα αναμονής των χειρουργείων συνεχώς μεγαλώνει. Ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο η αίθουσα ανάνυψης του αναισθησιολογικού τμήματος έχει καταληφθεί από μονάδα εντατικής θεραπείας COVID, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα χειρουργεία επί της ουσίας θα μειωθούν, γιατί ακριβώς δεν θα υπάρχει χώρος προετοιμασίας αυτών των ανθρώπων που θέλουν τακτικά χειρουργεία. Κύριε Βρύσαλη, θέλω να μου πείτε αυτή τη στιγμή, με βάση αυτή την εξέλιξη, περίπου πώς είναι οι εργαζόμενοι που πρέπει να απομακρυνθούν από την εργασία τους την 4η 1η Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ναι. Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου, 80 άτομα θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη δουλειά. Αυτό σημαίνει, κύριε Δασκαλάκη, ότι θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και συνολικά στη χώρα 80 μας... άτομα επί συνόλου, πώς είναι οι εργαζόμενοι στο... 2.200. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι οι 80 ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, που ορισμένοι από αυτούς έχουν και διάφορους λόγους υγείας ή έχουν αποκτήσει αντισώματα που η ίδια η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει, αν θέλετε, και αυτό το κομμάτι της υγειονομικής κάλυψης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σε αντισώματα. Δηλαδή ουσιαστικά ανάμεσα στους 80 υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που νόσησαν στο πρόσφατο παρελθόν από κορονοϊό και αυτό δεν αναγνωρίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Όχι. Και το ερώτημα είναι γιατί λέει κανέναν τεστ αντισωμάτων, όταν η ίδια η πολιτεία τεστ αντισωμάτων δεν έχει κάνει στους υγειονομικούς, ούτε κάνει τεστ, αν θέλετε, για τον κορονοϊό και σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Οι υγειονομικοί που έρχονται σε επαφή με ασθενείς δεν βγαίνουν σε καραντίνα. Όλο αυτό το πλαίσιο, κύριε Δασκαλάκη, δημιουργεί, αν θέλετε, και τους προβληματισμούς και δημιουργεί, αν θέλετε, και την ανησυχία και την αμφισβήτηση στους υγειονομικούς. Με αυτή τη λογική, εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση έχει αυτή τις ευθύνες σήμερα που αυτό το κομμάτι, το μικρό κομμάτι των υγειονομικών, είναι ανεμβολίαστο. Εμείς εξ αρχής είχαμε ταχθεί υπέρ του γενικού μαζικού καθολικού εμβολιασμού. Ζητούσαμε να έρθουν όλα τα εμβόλια και γρήγορα στους υγειονομικούς όταν δίναμε τη μάχη
ειδικά στην αρχή, χωρίς τα όπλα αυτά που λέγαμε εμβόλια, μάσκες, γάντια και τα άλλα υλικά. Και την ίδια ώρα η πολιτεία έχει μετατρέψει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε κουρέλι, ακριβώς αξιοποιώντας και, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας τα τουριστικά πρωτόκολλα και τα μεταφορικά πρωτόκολλα. Κύριε Βρύσαλη, υπάρχουν κάποια τμήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που από μεθαύριο, με δεδομένη την απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων, θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα, και αν ναι, ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, υπάρχουν και εργαζόμενοι που δουλεύουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας COVID που δεν έχουν εμβολιαστεί για τους δικούς τους λόγους. Υπάρχουν σε κλινικές και τμήματα που δεν έχουν εμβολιαστεί, σε εργαστήρια. Υπάρχουν εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι. Υπάρχουν γιατροί. Καταλαβαίνει κανένας όταν πριν τις αναστολές είχαμε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των κλινικών με την υποστελέχωση, τις διπλωβάρδιες και την υπερηφημέρευση, το τι θα γίνει μετά τη 1 του Σεπτέμβρη. Άρα αυτό προκαλεί, να υποθέσω, και μια επιβάρυνση στο προσωπικό που θα παραμείνει για να βρεθεί στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας αλλά και τα υπόλοιπα περιστατικά. Βεβαίως, και αυτή την επιβάρηση η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, διαχρονικά και ιδιαίτερα τους τελευταίους 18 μήνες μας τους έχει φορτώσει στις πλάτες μας, και των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων. Γιατί, να θυμίσω στους τηλεθεατές σας που δεν γνωρίζουν, αναστολές αδειών έχουν γίνει άλλες δύο φορές χωρίς, αν θέλετε, το στοιχείο το τελευταίο των αναστολών εργασίας των εργαζομένων. Άρα το ζήτημα δεν είναι αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση, να φέρει να στρέψει τους εργαζόμενους τους μεν απέναντι στους δε, αλλά ακριβώς εμείς σαν μια γροθιά όλοι διεκδικούμε να παραμείνουν στη θέση τους οι εργαζόμενοι όλοι, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος τον Οκτώβριο που τελειώνουν οι συμβάσεις και να μην μπουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία, κύριε Δασκαλάκη. Κύριε Βρύσαλη, σήμερα ο κύριος Κοντοζαμάνης είπε και κάτι άλλο, το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι εφόσον η μερίδα αυτή, το ποσοστό αυτό που δεν έχει εμβολιαστεί, αποφασίσει να εμβολιαστεί, δεν είναι σίγουρο ότι με την επιστροφή στη δουλειά θα επιστρέψει και στην θέση που ήταν μέχρι και σήμερα, που θα είναι μέχρι αύριο. Θα ήθελα να το σχολιάσετε λίγο αυτό. Κοιτάξτε, δεν δείχνει ακριβώς τα σχέδια της κυβέρνησης αυτό το διάστημα για το νέο ΣΥΠ που ετοιμάζει. Δηλαδή, μετακινήσεις προσωπικού, για είναι, αν θέλετε, προσχηματικό όλο το πλαίσιο αυτό με τη λογική των ανεμβολίαστων που επικαλεί την κυβέρνηση. Θέλει ουσιαστικά και να συγχωνεύσει νοσοκομεία και να καταργήσει κλινικές και να μετακινεί το προσωπικό από τμήμα σε τμήμα, από κλινική σε κλινική και από νομό σε νομό, που αυτό σημαίνει, αν θέλετε, υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας συνολικά στο νησί μας και πανελλαδικά. Γι' αυτό και ο κριτικός λαός και οι Ηρακλειώτες πρέπει σαν μια γροθιά όλοι να παλέψουμε να έχουμε δημόσια δωρεάν υγεία, να έχουμε προσωπικό, να υπάρχει χρηματοδότηση, να υπάρχουν νοσοκομεία και τμήματα. Εδώ, κύριε Δασκαλάκη, έχουν μετατραπεί κλινικές μαμούθ με ειδικότητες που, αν θέλετε, η μία πρέπει να έχει ξεχωριστή κλινική από την άλλη. Κύριε Βρύσαλη, αυτή η εικόνα που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είπατε ότι είναι περίπου 2.200 εργαζόμενοι και μιλάμε για 80 υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι παρόμοια σε σχέση με την επικοινωνία που έχετε με τους συναδέλφους σας στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης? Είναι παρόμοια η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης? Σε γενικές γραμμές, κύριε Δασκαλάκη, παρόμοια είναι. Συνολικά και οι εμβολιασμένοι και αυτοί που έχουν νοσήσει, συνολικά λέω πανελλαδικά, είναι τα στοιχεία που δεν αμφισβητείται ούτε από την κυβέρνηση, από κανέναν, είναι πάνω από το 90%. Μα το είπε και σήμερα ο κύριος Κοντοζαμάνης αυτό, ότι πάνω από το 90%. Ποια επαγγελματική ομάδα έχει τέτοιο ποσοστό ανοσίας πλέον μέσα σε χώρους εργασιακούς? Και έρχεται η κυβέρνηση και επιμένει, γιατί, αν θέλετε, αυτή η επιμονή αποδεικνύει ότι ο στόχος της είναι και να μειώσει προσωπικό και να βάλει τους ιδιώτες στα νοσοκομεία και να συγχωνεύσει νοσοκομεία και να καταργήσει νοσοκομεία όπως το Λασίθι. Αυτό είναι ο στρατηγικός στόχος, κύριε Δασκαλάκη, και δεν την έπιασε ο πόνος για τους δεκάδες, εκατοντάδες, θα έλεγα, ελάχιστους εργαζόμενους που είναι ανεμβολίαστοι, που με δική της ευθύνη, αν θέλετε, έχουν μείνει και ανεμβολίαστοι. Κύριε Βρύσαλη, γιατί... μία τελευταία ερώτηση, αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα δελτίο ειδήσεων ο χρόνος πιέζει. Θέλω να μου πείτε από εδώ και πέρα τι θα κάνετε. Δηλαδή, δεν άφησε περιθώρια να αλλάξει κάτι το 24ωρο που μεσολαβεί μέχρι να φτάσουμε στην 1η Σεπτεμβρίου. Ετοιμάζεστε για κινητοποιήσεις?
και εμείς δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο να φύγει κανένα συνάδελφός μας εργαζόμενος από τα νοσοκομεία. Ήδη εμείς στο Πανεπιστημιακό το Νοσοκομείο αύριο έχουμε γενική συνέλευση στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Την Τετάρτη 7 η ώρα συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου και στις πύλες των νοσοκομείων πανελλαδικά θα γίνουν συγκεντρώσεις και με το πρώτο χαρτί αναστολής εργαζόμενου την επόμενη ημέρα στάση εργασίας κινητοποιήσεις έξω από τα νοσοκομεία στις ΔΥΠΕ. Δεν θα αφήσουμε σε χλωρό κλαρί την κυβέρνηση, δεν θα αφήσουμε ό,τι έχει κατακτήσει ο ελληνικός λαός με την πάλη του για δημόσια δωρεάν νοσοκομεία και να υπάρχει σταθερή και μόνιμη δουλειά στους εργαζόμενους στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα να περάσει. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους για υγεία για όλο το λαό, δημόσια και δωρεάν. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.